θέλω πρώτα 2-3 πραγματάκια που τρέχουν. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για αυτούς τους περιβόητους δασικούς χάρτες, που αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς, ως χώρα, φτάσαμε στον 21ο αιώνα για να φτιάξουμε κλιματολόγια για δασικούς χάρτες, τα οποία πρέπει να τα έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Ναι. Και για την προστασία του περιβάλλοντος, που είναι το σημαντικότερο. Αυτή η διαδικασία τρέχει. Μπορείτε να μας πείτε ορόσημα, γιατί υπάρχουν και οι ενστάσεις και όλα αυτά, ομαλοποιείται η κατάσταση. Γιατί είχαμε κάποια θεματάκια με τις διοκτησίες. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, αν θέλετε, συνολικά για τους δασικούς χάρτες? Έχουμε ολοκληρώσει την κύρωση του 32% της χώρας. Αυτό έγινε στο τέλος του 2017. Μέσα στο 2017 τους αναρτήσαμε το 35%. Το 32% κυρώθηκε. Αυτό σημαίνει ότι έχει μείνει το 3% για να επιληθούν τα θέματα των ενστάσεων, των αντιρρήσεων δηλαδή. Και ήδη οι επιτροπές αντιρρήσεων έχουν ξεκινήσει. Άρα, όποιος πολίτης έχει καταθέσει αντίρρηση κατά το 2017, να ξέρει ότι τους επόμενους 4 μήνες θα τον καλέσουν για επιτροπή αντιρρήσεων. 15 μέρες πριν θα αναρτηθεί η ημέρα συνεδρίασης και στην ημέρα εκείνη, με νομοθεσία που κάναμε εμείς, μπορεί να πάει και συμπληρωματικά τεχνικά και επιστημονικά έγγραφα. Χάρτες, αεροφωτογραφίες, επεξεργασίες δασολόγου, για να κρίνει το θέμα της ταυτότητας χρήσης του αγροτεμαχίου του. Πότε ολοκληρώνεται όλη αυτή η διαδικασία? Αυτή η διαδικασία θέλει 4 μήνες για να ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη, Μάη θα είναι η διαδικασία. Επιστεύω ότι κάπου τον Ιούνιο θα έχουμε τελειώσει για να κυρώσουμε και το 3% του 2017 που παραμένει. Όμως ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει σε πάρα πολλές περιοχές. Η πλειοψηφία τους αυτή τη στιγμή είναι στη Βόρειο Ελλάδα, που έχουν αναρτηθεί. Τώρα δηλαδή έχουμε αναρτημένους χάρτες σε αρκετές περιοχές. Ενώ επίκειται η ανάρτησή τους στην περιοχή των Τρικάλων, της Καρδίτσας, της Ανατολικής Αττικής, και αυτές θα γίνουν τώρα, τον Φεβρουάριο και Μάρτιο. Θα ανακοινωθούν και θα έχουν 3,5 περίπου μήνες για διαδικασία των αντιρρήσεων. Αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί περίπου τον Ιούλιο. Άρα από τον Σεπτέμβριο τον επόμενο θα έχουν τελειώσει οι παλιές αντιρρήσεις, ενώ το 2017 θα δούμε τις αντιρρήσεις του 2018. Μάλιστα. Και τώρα έχουμε ολοκληρώσει την ανάθεση του 46% της υπολοιπόμενης χώρας που θα αναρτηθεί το 2019. Εν ολίγης, 2019 τελειώνουμε με τους δασικούς χάρτες. Ναι. Τα 3 χρόνια λοιπόν. Αλλά πότε θα έχει η χώρα δασικούς χάρτες? Η χώρα θα έχει δασικούς χάρτες τέλος του 19. Κοιτάξτε, 40 χρόνια έγινε το 0,8%. Τώρα έχουμε 32% το χρόνο πρόοδο. Ξέρετε, είναι τεράστια. Πολλές φορές, ξέρετε, επειδή και εμείς οι δημοσιογράφοι βλέπουμε και τα προβλήματα που δημιουργούνται, ξεχνάμε όλο αυτό που λέτε. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να γίνει, αλλά πολλές φορές η ταλαιπωρία των πολιτών μπορεί να θολώνει το μήνυμα και την προσπάθεια που γίνεται. Η ευθυμία των αριθμών, δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι ότι κάναμε το 1 τρίτο σε ένα χρόνο, ενώ 40 χρόνια δεν είχαμε κάνει κάτι, δεν κρύβει το ότι έχουμε πολλές ενστάσεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουμε 75.000 στρέμματα οικιστικών πυκνώσεων που έχουν προσδιοριστεί. Άρα, έχουμε πολλά θέματα να λύσουμε. Μπορεί αυτό να είναι μόνο το 0,5% της έκτασης της χώρας. Είναι καλό ότι επιλέξαμε να λύσουμε το υπόλοιπο 99,5% και να δούμε μετά το 0,5% που είναι πυκνώσεις. Αλλά πρέπει να δούμε και όλη αυτή την εκτός σχεδίου δόμηση. Άρα, το 19 είπαμε θα έχουμε τους δασικούς χάρτες. Και επίσης, ετοιμάζουμε ήδη, έχει ξεκινήσει νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τις οικιστικές πυκνώσεις. 2018 λοιπόν θα έχουμε νομοσχέδιο για τα εκτός σχεδίου που ήταν σε δασικές εκτάσεις και έχουν εξαιρεθεί προσωρινά. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας δεν μας έπρεπε ποτέ να μείνουμε με ολική εξαίρεση, ούτε το Σύνταγμα, από την θεσμό δασικών χαρτών και τις υπόλοιπες εκτάσεις. Θα έχουμε λοιπόν και νομοσχέδιο για τις σχετικές πυκνώσεις. Πολύ σωστό. Τώρα, και να έχουμε ήδη και το νέο νομοσχέδιο του κτηματολογίου. Έχετε το οποίο ενοποιεί υποθηκοφυλάκια κτηματολόγιο. Να σας πω ότι αυτό το έλεγε νόμος του 98. Νόμος του 98 προέβλεπε ότι τα υποθηκοφυλάκια θα ενσωματώνονται σταδιακά στο κτηματολόγιο. Και έπρεπε να φτάσουμε 2018 για να γίνει πραγματικότητα. Και με κοινοτικά κονδύλια τα οποία χάθηκαν, κύριε Φάμελ, τότε. Και τώρα τα πληρώνουμε. Εδώ είπα στη Βουλή. Σκοτεινή ιστορία το κτηματολόγιο. Εμείς τώρα πάντως έχουμε αναθέσει. Κάναμε το 10% του κτηματολογίου τα τελευταία 2 χρόνια. Παραλάβαμε 20% πράξη κτηματογράφησης. Πήγαμε στο 30% και έχουμε ήδη αναθέσει μελέτες για το 100%. Για θα έχουμε δηλαδή και κτηματολόγιο το 20%. Το 2020. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς όταν τελειώσουν οι μελέτες. Ανατέθηκαν όμως και έχουν χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και με χρηματοδότηση εξασφαλισμένη. Να πάμε λίγο και σε ένα άλλο ζήτημα του Υπουργείου σας σχετικά με το νομοσχέδιο για το φυσικό περιβάλλον, το Natura. Αυτό επιτρέψτε μου να πω, για τον χώρο του περιβάλλοντος είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Η χώρα μας έχει ένα ιδιαίτερα πλούσιο περιβάλλον. Πρέπει να σας πω ότι είναι από τις πιο πλούσιες χώρες στη βιοπικιλότητα στην Ευρώπη. Αλλά τόσα χρόνια βλέπαμε το δίκτυο αυτό των περιοχών Natura σαν ένα βάρος στην ανάπτυξη. Και θέλω να πω ότι και οι δασικοί χάρτες και το κτηματολόγιο είναι εργαλείο ανάπτυξης. Προστατεύουμε το περιβάλλον γνωρίζοντας τις χρήσεις, αλλά ξέρουμε πού να γίνει μια επένδυση. Είτε είναι κτηνοτροφική επένδυση, ένα κτηνοτροφείο, είτε είναι ένα εργοστάσιο ή ένα ξενοδοχείο. Με το κτηματολόγιο του δασικού χάρτε θα ξέρουμε πού θα γίνει τι. Το ίδιο και με τις περιοχές Natura. Πλέον η χώρα από τις 15 Δεκεμβρίου έχει πλήρη κατάλογο των περιοχών Natura και στη χερσαία ζώνη και στη θάλασσα.
Και έτσι γλιτώνουμε δύο καταγγελίες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Mm-hmm. Είχαμε ήδη δύο καταγγελίες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτό το θέμα. Δηλαδή, πληρώναμε πρόστιμο γιατί δεν προστατεύαμε τον πλούτο μας. Που ήταν, ας πούμε, η θάλασσα της Ελλάδας, το Αιγαίο. Μα να σας πω κάτι. Ήταν τραγικό αυτό. Τώρα το πρωί, στην περιοχή του Καλαμά, ρεπορτάζ, όπου πάνε και ρίχνουν μπάζα. Μιλάμε για ένα υγρότοπο, τον σημαντικότερο της Δυτικής Ελλάδας, της Ελλάδας, της Ευρώπης. Ο οποίος πλέον επεκτείνεται πάρα πολύ με αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί πλέον θα έχουμε 36 φορείς για όλη την Ελλάδα που καλύπτουν όλες τις περιοχές Natura. Δηλαδή τώρα πια. Για πόσες περιοχές μιλάμε, έχουμε ένα αριθμητικό στοιχείο. 450 τέτοιο. Είναι κάπου εκεί το νούμερο, το έχω εδώ μαζί μου. Να σας το πω, είναι 446 περιοχές για όλη την Ελλάδα. Εντάσσονται σε 36 φορείς. Πλέον κάθε περιοχή Natura θα έχει φορέα, στον οποίο θα συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση περιοχής, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η οικονομική παραγωγή, έμποροι, βιοτέχνες και αγρότες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ο ελεκτικός μηχανισμός, κύριε Υπουργέ, ποιος θα είναι? Κοιτάξτε, ποιος θα έχει την ευθύνη του ελέγχου? Αυτοί οι φορείς, επειδή θα έχουν για το 2018 ακόμα ορισμένου χρόνου εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν σε ομοιρία γύρω στα 12 χρόνια και τώρα πλέον μπαίνουν με το νομοσχέδιο σε μια διαδικασία μετατροπής, συμβάσεων, μάλλον προκήρυξης νέων θέσεων αορίστου χαρακτήρα. Το 18 ακόμα δεν μπορούν να ασκήσουν ελεκτικά καθήκοντα. Το 19 που θα σταλεχωθούν με θέσεις αορίστου χρόνου θα έχουν και άλλα ελεκτικά. Προς το παρόν κάνουν κοινά κλιμάκια με τα δασαρχεία, με την αστυνομία και με όλους τους υπόλοιπους. Ωραία, και να κλείσουμε με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το περιβάλλον και σας το θέτω. Είναι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι ηχητά, ηχητή, ήδη έχει ξεκινήσει μια κουβέντα στο γραμματικό. Υπάρχουν ενστάσεις, αντιδράσεις. Δεν το έχουμε λύσει, κύριε Φάμελ, αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε. Δηλαδή, διαχείριση των και είπατε για πρόστιμα για Natura. Νομίζω ότι έρχονται και πρόστιμα για τις χωματερές. Δυστυχώς δεν έρχονται, έχουν έρθει. Έχουν έρθει. Δυστυχώς, και είναι 80 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, πόσα είναι, πόσα έχει περίπου 100 εκατομμύρια πρόστιμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβάσεις περιβάλλοντος, εκ των οποίων τα μισά είναι χωματερές, γιατί έχουμε και επικίνδυνα απόβλητα και υγρά απόβλητα, ακόμα και στο Θριάσιο πληρώνουμε πρόστιμο, γιατί έχουμε έναν βιολογικό που δεν έχουν συνδεθεί οι κάτοικοι. Τι θα γίνει με αυτά, δηλαδή στην Αττική τώρα με το γραμματικό, τι θα γίνει με αυτά? Λέω ότι χρειάστηκε να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή το 2015. Να εγκρίνουμε ένα νέο εθνικό σχεδιασμό για να είναι ευρωπαϊκός, γιατί μέχρι τώρα δεν λειτουργούσαμε σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Και έχουμε δώσει μια μεγάλη ευθύνη και στους Δήμους, το αναγνωρίζω, που είναι να κάνουν ανακύκλωση ουσιαστικά. Ψηφίσαμε τον Νοέμβριο ένα νέο νόμο για την ανακύκλωση, που μεταφέρει την ευθύνη και πόρους όμως, σημαντικές χρηματοδοτήσεις, στους Δήμους. Σήμερα θα ανακοινώσουμε 10 χρηματοδοτήσεις νέων μελετών για μονάδες επεξεργασίας με τον κύριο Χαρίτση. Έχουμε ήδη εγκρίνει χρηματοδοτήσεις για 15 εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα επεξεργασίας. Και έχουμε δώσει και 150 εκατομμύρια στο ΠΕΠ Αττικής για τις μονάδες επεξεργασίας της Αττικής. Όμως να σας πω, θα στηρίξουμε τις χωροθετήσεις των μονάδων, θα στηρίξουμε τους σχεδιασμούς των τοπικών φορέων. Αλλά αυτό που μπορώ να επικοινωνήσω καλύτερα και μπορώ να πω στους τηλεθεατές σας είναι ότι αν δεν αλλάξουμε οι ίδιοι μοντέλο διαχείρισης, αν δεν πιέσουμε τους Δήμους να κάνουν περισσότερη ανακύκλωση, να χωρίζουν τα οργανικά και τα τρόφιμα που θα είναι υποχρεωτικό από το 2018, τότε δεν θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο, παραδείγματος χάρη, πήραμε και το μέτρο για τον περιορισμό χρήσης πλαστικής σακούλας. Ούτε ένα ευρώ από αυτό που πληρώνουν οι πολίτες στο σούπερ μάρκετ δεν θα πηγαίνει στο δημόσιο προϋπολογισμό. Έχετε πρώτα στοιχεία, είναι πολύ νωρίς βέβαια. Είναι πολύ νωρίς, αλλά μπορώ να σας πω ότι από αυτά τα 3 λεπτά ανά σακούλα, όλα θα επιστρέφουν στον πολίτη με σακούλες πολλαπλής χρήσης. Και το θέμα, ούτε ένα λεπτό δεν μένει στον προϋπολογισμό. Το ρεπορτάζ πάντως που έκανα εγώ στα σούπερ μάρκετ εφαρμόζεται. Βλέπω δηλαδή πια ότι έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Είναι σε αρχικό στάδιο, αλλά πολύ πάνε και συμμετέχουν. Με αρκετά ωραία δημοσιεύματα και τυβίσματα τις πρώτες μέρες για τις σακούλες, πρέπει να σας πω ότι ο κόσμος πληροφορήθηκε και από τα ταμεία ότι πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί πλαστική σακούλα. Αυτή είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς που χρειαζόμαστε, γιατί όλα αυτά είναι πλούτος για την Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην πρώτη είδηση.